Σε ένα παιχνίδι που δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική, η ομάδα του Έντα Κομωτινής νίκησε εύκολα την ομάδα του Βέρουνα Καβάλας με 79-34, μείχνο 36-26. Σε ένα παιχνίδι όπου οι αντίπαλοι στάθηκαν επάξια μόνο στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο η ομάδα του Έντα πάτησε γκάζι. Μεγάλη σταδιακά διαφορά, έφτασε διαφορά μέχρι και τους 45 πόντους, 75-30 στο 35. Με αυτή τη διαφορά έληξε το παιχνίδι. Διαιτήτευσαν κύριοι Τούρας, Σερετίδης. Τα δεκάλεπτα 24-14, 36-26, μείχνουν 63-28 και 79-34 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για τον Έντα Κομωτινής: Γοργόνης 5, Μπορμπίδης 6, Ουτσίκας 2, Λουίσιος 18, Παχιαδάκης 9 με 2 τρίποντα, Βελίχας 11 με 1 τρίποντο, Νικέλης 14 με 1 τρίποντο, Νύρου συμμετοχή και Ζολώτας 14 πόντι. Για το Βίρνα Καβάλας, προπονητής ο κ. Παπα-Νικολάου, Πάγκαλος 2, Γοργιάς 11 με 2 τρίποντα, Βασιλιάδης συμμετοχή, Ισακίδης 5 με 1 τρίποντο, Νουβάκης 3 με 1 τρίποντο, Σταυρόπουλος 4, Χατζημόσκου 7, Παπα-Νικολάου συμμετοχή και Ζούπας 2 πόντι. Δείτε τι είπε μετά το τέλος του αγώνα προπονητής του Έντα Κομωτινής Δημήτρης Οικονομίδης. Ήταν καλό παιχνίδι, δυνατό. Βέβαια υπήρχαν και ελλείψεις, γιατί λόγω των γιορτών έχουν φύγει κάποιοι παίκτες και από τη δικιά μου ομάδα, πιθανόν και από άλλες ομάδες. Γι' αυτό και την Τρίτη θα παίξουμε την τελευταία αγωνιστική με την Αγία Βαρβάρα την Τρίτη. Γιατί ακριβώς υπάρχουν φοιτητές και στην Αγία Βαρβάρα και στη δικιά μου ομάδα. Για να προλάβουμε τουλάχιστον, γιατί θέλουν να φύγουν τα παιδιά και τις γιορτές. Η ομάδα του Βίρνα Καβάλας είναι καλή. Το απέδειξε στην αρχή που είχε φτάσει μέχρι τους 4 πόντους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πατήσαμε γκάζι και παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Χτυπάμε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και τα παιδιά είναι ευχαριστημένα και οι προπονήσεις είναι καλές. Πιστεύω και ότι μετά από τις γιορτές θα συγκεντρωθούμε πάλι για να παίξουμε καλά.